Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους φίλους του gameworld.gr. Είμαι ο Γρηγόρης Βούλγαρης και σήμερα θα παίξουμε την closed beta του Battlefield Hardline, στην οποία καταφέραμε να αποκτήσουμε πρόσβαση έτσι τσακ μπαμ, μόλις το ανακοινώσανε στην E3. Να πούμε ότι είναι λίγο διαφορετικό το νέο Battlefield, αρκετά διαφορετικό βασικά σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει. Το concept έτσι είναι κλέφτες και αστυνόμοι σε γενικές γραμμές, θυμίζει λίγο το Payday. Όπου από τη μία πλευρά έχουμε τους ληστές που προσπαθούν να κλέψουν πραγματάκια να κάνουν εκεί τα δικά τους, και από την άλλη οι αστυνομικοί που ταγμένοι στην υπηρεσία του νόμου θέλουν να τους σταματήσουν. Δύο τα mods που είναι διαθέσιμα στην beta, το Heist και το Blood Money. Εμείς θα παίξουμε το Heist, το οποίο θα σας εξηγήσουμε έτσι τι γίνεται και στην πορεία ακριβώς. Και ξεκινάμε, είμαστε με τις δυνάμεις του νόμου. Είναι να πω η δεύτερη φορά που το παίζω, αναγνωριστικές ακόμα για να καταλάβω τι γίνεται. Έχει και αμάξια και οχήματα. Εδώ παίρνουμε για να πάμε στο χώρο δράσης, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, είναι το πήραμε λίγο, μαθαίνουμε ακόμα οδήγηση. Βλέπετε, δεν θα πάρουμε το δίπλωμα με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εδώ αυτά που βλέπετε στην οθόνη, τα Α και Β, είναι δύο έτσι χρηματαποστολές, οι οποίες έχουν μέσα πραγματάκια που θέλουν να κρέψουν οι ληστές. Κυνηγάν, με φάγανε τώρα, εντάξει, σαν νουμπάς πήγα μέσα στη μέση, χωρίς να κοιτάω. Λοιπόν, αυτά τα πακέτα θέλουν να τα πάρουν οι ληστές και να τα πάνε σε κάποια σημεία exit points, και εμείς φυσικά σαν αστυνομικοί προσπαθούμε να τους σταματήσουμε. Λοιπόν, εδώ έκανα respawn μέσα σε ένα θωρακισμένο όχημα ενός άλλου παίκτη. Πού είναι? Νομίζω δεν ξέρει που πάει. Μπορώ να πυροβολήσω εγώ, αλλά έτσι όπως πάει, τι να πυροβολήσω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Okay. Ωραία, stop the car. Κάποιος έχει τις βαρέ, φεύγω, τι να δω, περιμένω. Πάλι με στη μέση πέσαμε. Νάτι, νάτι, νάτι! Όχι. Εντάξει, πρέπει να συνηθίσω λίγο. Τι να... Έχει κάποια κλάσεις. Βλέπετε, Operator Mechanic Enforcer Professional. Παίζω Enforcer, νομίζω έχει το καλύτερο όπλο για τον τρόπο που παίζω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, κάποιος από τους ληστές κουβαλάει τώρα το πακέτο, πρέπει να το σταματήσουμε. Τι έγινε? Να τι, αγαπημένοι μου καμπέριδες, οι snipers που τσαπεχθάνομαι σε αυτού του είδους τα games, αλλά κάνουν και εκεί τη δουλειά τους κι αυτοί. Λοιπόν, ο It's Wandy, ο παίκτης στον οποίο έκανα respawn δίπλα, έχει βολευτεί εδώ πέρα στην κούτα μέσα να μην τον πετυχαίνουν οι snipers, αλλά τώρα δεν είναι δουλειά αυτή, φιλαράκο. Πέθανε. Έζησε. Και με έχει δει τώρα. Νομίζω ότι δεν θα ξαναπάει να κάνει sniping για λίγη ώρα, τώρα που έφαγε τις σφαίρες ξέρετε πού. Φύγανε. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε τώρα στον carrier και... Α, τον σταματήσαν. Τώρα πρέπει να πάρουμε το πακέτο εμείς, να περάσει τη δικιά μας κατοχή. Βλέπετε, είναι όλα οι ενδείξεις πάνω στην οθόνη. Ας μην ανέβω στον σανσέρ, πάμε να μπούμε στη μάχη σιγά σιγά, και είμαστε λίγο σκορπιοχώροι, που είναι, δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε οργανωμένα. Πού είναι? Να ένας, να τρέχουνε. Βλέπε, πέφτουνε και με αλλαγή, υπάρχουν πολλοί τρόποι κίνησης να πούμε, στο χώρο, αμάξια, αλεξίπτωτα, βλέπετε και αυτόν, δεν τον βλέπετε τώρα, όχι, ξέφυγε. Ξέφυγε, άλλαξε. Φιλαράκο, έλεος, έτσι. Παραλίγο να φάμε την grenade που πέταξε. Ωραία, lighting effects εδώ. Ω, νάτος, νάτος. Κοίτα που δεν πεθαίνει. Πρόφα. Σόφισε.
Δεν ξέρω αν τα όπλα μου είναι λίγο αδύναμα, γιατί πρέπει να παίξω να ξεκλειδώσω καλύτερα πράγματα. Όπα, όπα, ου! Πέσαμε σε... εντάξει, πέσαμε σε 4, φάγαμε τον έναν. Κάτι κάναμε. Εντάξει, κάτι έχουμε φάει. Νομίζω δεν συμμετέχω ιδιαίτερα στο... στη δράση. Να, ορίστε, κερδίσαμε. Όχι, χάσαμε και δεν το κατάλαβα. Φάγαμε 5 άτομα τουλάχιστον, κάτι προλάβαμε να κάνουμε. Βλέπετε εδώ, ναι, μπορείς να ανέβεις και level σιγά σιγά, rank όσο παίζεις. Κερδίζεις και πραγματάκια, προς το παρόν δεν έχω κερδίσει τίποτα ιδιαίτερο, νομίζω. 7ος, εντάξει, σεβαστή θέση. 5 kills, 4 deaths, καλό ratio. Καλό, εντάξει. Βλέπετε εδώ τα upgrades, τίποτα, τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πετύχει. Rank 3, 25% νίκες. Δεν μπορώ να πάρω κάποιο καλύτερο όπλο, προφανώς. Περιμένουμε το επόμενο ματσάκι, ξεκινάει σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει τώρα, δεν έχω καταλάβει πως ακριβώς λειτουργεί. Νομίζω λογικά θα είμαι με τους thieves τώρα. Θα δούμε πως πάει το πράγμα. Μέχρι να φορτώσει εδώ, να πούμε ότι έχω καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Εντάξει, το gunplay θυμίζει Battlefield, βασικά θυμίζει έτσι ένα σύγχρονο FPS, είναι πολύ στιβαρό, πολύ καλοφτιαγμένο. Η κίνηση με τα αμάξια, έτσι όλα αυτά στο χώρο είναι ωραία στημένα, δηλαδή μπορείς να κινηθείς άνετα χωρίς να σκαλώνεις. Ο σχεδιασμός μου αρέσει και έχει πολύ καλή δράση, νομίζω ότι το πάει πολύ καλά το Hardline. Διασκεδαστικό, έχει τα objectives, έχει τους συνεργάτες σου που υποτίθεται ότι πρέπει να συνεργαστείτε για να τα καταφέρετε και έχει νόημα, έχει διασκέδαση. Θα δούμε, εντάξει, τώρα είναι το, σας λέω, το δεύτερό μου παιχνίδι. Πάλι αστυνόμος, δεν πειράζει, ξεκινάμε, πάμε να τους προλάβουμε. Θέλω και εγώ τη σιρήνα, πως πατάω, όχι, λάθος, τη σιρήνα ήθελα, όχι, πάλι. Τέλος πάντων, χωρίς σιρήνα, πάμε undercover εμείς. Οπα. Θα μου πείτε γιατί δεν αλλάζεις κάμερα, γιατί μου αρέσει αυτή, είναι πιο αληθοφανής και πιο καταστρεπτική για τα υπόλοιπα αμάξια που υπάρχουν. Λοιπόν, να βλέπετε τα 2 volts. Και να τι πέφτουνε πάλι με τα αλεξίπτωτα οι άλλοι. Μπερδεύτηκα λίγο. Οπα, βγήκα τώρα μέσα στη μέση. Χαμός γίνεται, πρέπει να καλυφτούμε. Να, ένας. Έλα να τον φάμε, όχι. Κάποιος μου ανατίναξε το... Όχι, όχι, εντάξει, με φάγανε. Πανικοβλήθηκα μέσα στις φωτιές και στις σφαίρες. Δεν είναι πράγμα που έτσι σαν το γίδι μέσα στη μέση. Πάμε λίγο πιο tactical. Πάμε, γιατί και πριν είδατε, όταν πήγαμε λίγο πιο προσεκτικά, φάγαμε μερικούς. Λοιπόν, βλέπετε το respawn είναι συστηματάκι καλό. Μπορείς να βγεις και δίπλα σε κάποιον άλλο παίχτη και όχι κατά από το σημείο που γίνεται το spawn εξ αρχής. Οπ, να, ένας με... Πού πάει? Πού πάει με το μηχανάκι? Καλά, έφυγε. Εάν είναι δυνατό, ρε φίλε, τώρα με... το ερχόταν με το μηχανάκι, πήδηξε και μας έφαγε. Και πρέπει να έχει και καλό όπλο. Rifle με scope 8 επί, μάλιστα. Εδώ στον It's 1D, πως είναι το nickname του anyway, είναι ο φίλος μου. Σε αυτόν κοντά πάντα κάνω respawn. Λοιπόν, άλλαξα και class όπως είδατε, να δοκιμάσω. Κάποιοι κακοί εκεί. Ωραία, ήταν armored SUV, είχε ολόκληρο 50 πάνω. Καλή επιλογή να επιτεθώ στο αμάξι, έτσι, με το πλάκι μου. Ωραίος. Mechanic πήρα, ας το operator, ας μάθουμε έτσι ένα και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, έχω λίγο χάσει την μπάλα βέβαια. Τώρα δεν υπάρχει συνεργασία. Πού είναι η υπόλοιπη ομάδα? Πάει ο καθένας μόνος του, μου φαίνεται, και δεν κάνουμε δουλειά. Κοίτα, αλλού τρε, αλλού για αλλού πηγαίνει ο ένας, αλλού άλλος. Πάμε από εδώ, έντε φίλες, ακολουθώ. Α, μου άφησε και medkit, ωραίος. Πού πάει? Ο! Πάνε να πέσουν πάνω οι δικοί μου, άλλοι τρέχουν από εκεί, άλλοι από εδώ. Πάμε από εδώ, εντάξει, νάτος, έχει το package, πρέπει να το κάνουμε recover. Πέσαμε εδώ πάλι σε λίγο. Κάποιος είναι εκεί, πάλι με μηχανή ένας. Άντε, γεια. Φάγαμε και με grenade φάγαμε. Μας φάγανε. Εύκολα πεθαίνω, φίλε. Δε, το προηγούμενο με πήγαινε καλύτερα το game, τέλος πάντων. Εδώ στον It's Waddy, το φίλο μου. Θα πάρω και professional. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ. Δε, αρνείται να φύγει. Φύγε! Δεν θέλει. Θα πάρω άλλο αμάξι δικό μου, άστο να φύγει. Τώρα νιώθω προδομένος. Περίμενα και φύγε μόνος του. Δεν σε έχω ανάγκη, φίλε. Άντε, γεια, θα πάρω το δικό μου αμάξι. Πάμε εδώ από το δρόμο που ξέρουμε, μην χαθούμε στα στενά. Αν και τώρα έχουν αλλάξει τα σημεία, το Β. Πάμε στο Β, εκεί το πεσμένο το πακέτο, στα 80, 70, 60 μέτρα, πλησιάζουμε, πάλι εδώ μες στη μέση της μάχης. Πήρα, έχω sniper rifle τώρα και δεν βλακία έκανα γιατί τον μπορώ καθόλου αυτό το όπλο. Δεν έχω εποπτεία της δράσης, αλλά παίζω και ηλίθεια με το πράγμα. Βασικά δεν πρέπει να είμαι εκεί με το sniper. Α, εδώ άμα είναι κανείς ψηλά, τίποτα, όχι, δεν... Κακή ιδέα και δεν πρέπει να είμαι εκεί καν με αυτό το όπλο. Για πάμε να βγούμε κάπου ψηλά, μπάσκε. Να, να δει, έλα πουλάκι μου εσύ. Έλα και... όχι... Όπου και κάθομαι ακίνητο, δεν το έχω το sniper. Κάθομαι ακίνητος, τον είχα... πριν να με δει, με είδε, με έφαγε, άστο άλλο άκυρο. Ξανά operator και πάμε από κοντά να τους φάμε, όπως ξέρουμε. Έτσι, εμείς οι όλες κουλάδες. Εσύ θα φύγει. Α, ωραίος. Τον απειλήσα με το όπλο και έφυγε, ο άλλος δεν μας άγγε. Και πάμε ξανά, ελπίζω να ξέρει που πάει αυτός. Α, πάει από την άλλη μεριά αυτός, για να δούμε την πόλη ολόκληρη. Βέβαια έχουν πέσει και τα δύο packages. Και τώρα είναι ποιος θα τα πάρει. Και τα δύο κάτω, όπα, φίλε, ήρεμα, ου, όπα, φάγαμε και έναν, τον πατήσαμε. Τέλος πάντων, φεύγω, αυτός δεν ξέρω να ξέρει που πάει, εδώ είναι οι βαλίτσες. Γίνεται, κάτι, τι γίνεται. Ελικόπτερα, εδώ έχουν πέσει πράγματα, έχει γίνει μακελιό στο κέντρο της πόλης, να ένας. Έλα, γεια τώρα, έλα, γεια, Αλτζαζίρ, πέθανες. Να κρατήσουμε εδώ το χώρο, πάρε μια χειροβοβίδα, φεύγει, γίνεται. Όλοι βαράνε όλους, να πάρω εγώ το πακέτο. Μην πω τι πήρα, δεν πήρα το πακέτο πάντως. Ο Willy Whisperer μας έφαγε, πέφτει κι άλλος εδώ με αλεξίπτωτο, χαμός γίνεται, ωραίο. Να πάρουμε μοτοσικλέτα. Στον Ιτσουάντι θα πάω, στο φίλο μου. Νάτος ο μπάικερ ο τρελός. Για να δούμε που πάμε. Πολύ κακές επιδόσεις μου σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν πειράζει, μαθαίνουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Πού πάει, όπα ρε φίλε. Πού θα πάει. Α, έχουνε, α, ωραία, όσο εγώ κάνω βλακίες, έχουνε πάρει το πακέτο, το πάνε στο extract point. Τι κάνει αυτός, πετάει. Μα πετάει καπνογόνα μέσα στο ασανσέρ. Υποτίθεται πρέπει να ανοίξει πόρτα να τα πετάξει έξω. Τι κάνει. Μας μακελέψανε μέσα. Παγιδευτήκαμε σαν τα ποντίκια. Ωραίος. Λοιπόν, έχουν πάει το πακέτο να το κάνουν extract στο σημείο που πρέπει. Είναι στην ταράτσα του κτηρίου αυτού.
Βλέπετε καθετότητα στα επίπεδα, δεν πάμε μόνο δεξιά-αριστερά, πάμε και πάνω-κάτω. Ανεβαίνουμε τώρα τον ουρανοξύστη, να τους προλάβουμε. Πάμε παιδιά, ας κάνουμε κάτι οργανωμένο, μαζί όλοι, όλοι μαζί μπορούμε, ερχόμαστε. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε και κάπου εδώ τώρα κάτι θα γίνεται. Βαβούρα ακούω, δεν βλέπω κάτι. Εκεί, να το πακέτο εκεί. Κομμένο. Τι γίνεται, έρχονται από κάτω, βαράμε ό,τι να είναι από πάνω. Τι γίνεται. Είναι κανείς, δεν είναι κανείς. Ένας έκανε τόση βαβούρα. Λοιπόν, recovering. Νομίζω κερδίζουμε, αλλά... Okay. Ναι, σε αυτό ήμουν λίγο χαμένος, αλλά εντάξει, νομίζω καταλάβατε τι γίνεται στο παιχνίδι, στο heist γενικά αυτό το mode. Deploy, θέλω πάλι γρήγορα στην ταράτσα. Τι έγινε, μάλλον πέθανε ο παίχτης που θα ήμουν δίπλα του και δεν. Εδώ, it's Wadi, ο φίλος μου, εγγύηση. Πού πάει, αυτός πάει μόνο, δεν πάει όπου να είναι, γι' αυτό ζει όλη την ώρα. Τι κάνει εκεί. Έχει πάει στο άλλο βανάκι. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ με τα παιδιά. Α, είμαστε στο άλλο vault τώρα. Έχουν στείλει ελικόπτερο. Μπω στο ελικόπτερο. Δεν ξέρω καν πώς πετάει. Θα μπω γιατί με βαράνε. Εντάξει. Μάλλον. Όχι. Όχι, εντάξει. Πρέπει να δω τα controls του ελικόπτερου. Δεν είναι το W, απλά κοιτάει προς τα πάνω, δεν πετάει προς τα πάνω. Το space λογικά. Τέλος πάντων, ας το ελικόπτερο τώρα, πάμε deploy. Μπας και σώσουμε εδώ την παρτίδα, δεν ξέρω. Κερδίζουμε, χάνουμε, καλά πρέπει να πηγαίνουμε. Πα, καλά ήμασταν. Κερδίσαμε, all tickets taken. Να, είδατε βρίζουν εκεί ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί να κάνουμε respawn κοντά τους. Του τεστ την έχει στρατηγική, κάποιος πρέπει να μείνει για να έρχονται οι άλλοι κοντά του. Έχει πραγματάκια, έχει προφανώς πολύ καλά τα πήγαμε, 3 kills, 9 deaths, ωραία. Δεν πειράζει την επόμενη φορά. Δηλαδή έχει και κάποια στρατηγική γενικότερα, τώρα θα συνεχίσω να παίζω, να δούμε πιο αναλυτικά. Τι συμβαίνει, πάντως σε μια πρώτη επαφή φαίνεται πολύ διασκεδαστικό, πολύ fun γενικότερα. Θυμίζει λίγο Payday στο πιο, πώς να το πω, με πιο υψηλά production values και πιο πολλά πράγματα να κάνεις. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και το Blood Money, αυτό δεν το έχω παίξει καθόλου. Να φτιάξουμε έτσι και ένα βίντεο για αυτό, να το δείτε. Συνεχίζουμε την beta ηρωικά. Ελπίζω να σας άρεσε, περιμένετε και το επόμενο. Από μένα, καλό βράδυ.